Και πρόκειται, κυρίες και κύριοι, για το απόλυτο χάος κυριολεκτικά. Πάμε στην Ινώη και τον Πάνο Γαρουφαλιά. Και πάνω, είδαμε και στο ρεπορτάζ που μας έστειλες, είναι έκδηλη η οργή και ο θυμός των επιβατών. Είναι λογικό. Και δεν έφταναν όλα τα δεινά τους που έμειναν 20 ώρες μέσα σε ένα παγωμένο τρένο, χωρίς νερό και χωρίς φαγητό. Έπρεπε να πληρώσουν και από την τσέπη τους για να πάνε στον προορισμό τους, να νοικιάσουν λεωφορείο. Ακριβώς έτσι είναι, γιατί οι τρένοσές στην ουσία μας είπαν ότι τους έβαζε λεωφορείο μόνο για την Αθήνα. Για κανέναν άλλον προορισμό, παρά το γεγονός ότι είχαν πληρώσει το εισιτήριο για να πάνε στον προορισμό τους. Άλλος ήταν για τη Θεσσαλονίκη, άλλος για τη Λάρισα, άλλος για το Γιαννοκλάδι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πήγαν απέναντι σε μια ταβέρνα που βρίσκεται απέναντι ακριβώς από το σταθμό της Ινώης. Μάζεψαν χρήματα, βρήκαν ένα ιδιωτικό τουριστικό λεωφορείο, το οποίο μίσθωσαν και ήρθε από την Χαλκίδα, και πριν από περίπου μισή ώρα κατάφεραν να ανεβούν στο λεωφορείο και σιγά σιγά να πάνε στους προορισμούς που οι ίδιοι είχαν επιλέξει, αγανακτισμένοι πραγματικά, 22 ώρες μέσα με δικά τους έξοδα και ως εκείνη την ώρα πάνω, χωρίς καμία αποζημίωση και χωρίς καμία μέρημνα από την εταιρεία, η οποία επί της ουσίας τι τους είπε: γυρίστε πίσω από εκεί από όπου ξεκινήσατε, από την Αθήνα δηλαδή, ενώ οι άνθρωποι θέλαν να πάνε προς τον βορρά. Ακριβώς, άνθρωποι που θέλαν να πάνε προς το βορρά είχαν άλλον προορισμό, δώσανε, βάλανε χρήματα από την τσέπη τους, πληρώσαν στην ουσία ξανά για να μπορέσουν να βρεθούν εκεί που είχαν επιλέξει να πάνε. Πρέπει να σας πω ότι εδώ, αυτή είναι η αμαξοστοιχεία 56, εδώ μείναν όλο το βράδυ οι περίπου 200 επιβάτες, από αυτούς περίπου 50 δεν γύρισαν στην Αθήνα και επέλεξαν να ανεβούν στο λεωφορείο που ναύλωσαν. Και πριν από λίγο μιλούσαμε και με τον σταθμάρχη. Θα το δείτε στη συνέχεια τη δήλωσή του στο Sky, ο οποίος μας έλεγε ότι δεν υπάρχει προσωπικό, ότι εδώ έπρεπε να υπάρχουν δύο μηχανές αποχιονισμού για να μπορέσουν να ανοίξουν οι γραμμές, να περπατάνε δηλαδή μπροστά αυτές και από πίσω να είναι οι αμαξοστοιχίες και να πάνε με ασφάλεια. Δεν κλείνει, είπε χαρακτηριστικά, ποτέ ο σιδηρόδρομος. Έχουμε διαχειριστεί περιστατικά μέχρι και με 3 μέτρα χιόνι, μας είπε χαρακτηριστικά. Επί της ουσίας το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι δεν υπάρχουν μηχανές εκχιονισμού. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε, μας είπε ο σταθμάρχης, από τα Κιούρκα να ξεκινήσουν, να έρθουν εδώ και στη συνέχεια να πάνε μέχρι εκεί που είναι το τρένο, το οποίο έχει χτυπηθεί προς τη Λιβαδιά, να ανοίξουν την γραμμή η οποία έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, κατεβαίνει δηλαδή προς την Αθήνα, για να έχουμε σε λειτουργία τουλάχιστον μια γραμμή τις επόμενες 2 ώρες, εκτιμά ο σταθμάρχης από τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα για να πάμε εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Να ευχαριστήσουμε τον Πάνο Γαρουφαλιά. Μετά την πρόσκριση βοηθητικής μηχανής σε επιβατική αμαξοστοιχεία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άτομα και να κλείσει η γραμμή, και έτσι ξεκίνησαν τα προβλήματα. Καταρχήν, να συναντήσουμε την Έλλη Κασόλη που βρίσκεται στο Λιαννοκλάδι. Πρωτίστως, βλέπουμε και κόσμο πίσω σου που περιμένει. Συνέχεια του ρεπορτάζ του Πάνου Γαρουφαλιά, να μας πεις πώς είναι η υγεία των 11 ανθρώπων που είχαν τραυματιστεί. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτούς. Είναι 11 τραυματίες στο νοσοκομείο της Λιβαδιάς αυτή τη στιγμή. Από αυτούς ήδη 6 έχουν πάρει εξιτήριο σύμφωνα με πληροφορίες. Οι υπόλοιποι παραμένουν στο νοσοκομείο για παρακολούθηση. Όλοι όμως είναι ελαφρά τραυματισμένοι. Αυτό μας λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες μας. Από εκεί και πέρα, να έρθουμε εδώ που βρισκόμαστε, στο σταθμό του Λιαννοκλαδίου, και κάνω στην άκρη για να δείτε την εικόνα, γιατί αυτή τη στιγμή πάνω από 100 άτομα περιμένουν για να έρθει το επόμενο δρομολόγιο, το επόμενο τρένο, το οποίο θα τους πάρει για να τους πάει στη Θεσσαλονίκη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι από χθες περιμένουν στο κρύο, περίμεναν μέσα σε ένα τρένο το οποίο δεν είχε μηχανή, επομένως δεν είχε θέρμανση, θερμοκρασίες υπό του μηδενός. Μέσα σε αυτό το τρένο υπήρχαν ηλικιωμένοι, υπήρχαν μικρά παιδιά που δεν μπορούσαν για ατελείωτες ώρες, Έλλη, έτσι. Για πάνω από 6 με 7 ώρες. Ήταν λοιπόν εκεί χωρίς θέρμανση, τους έφεραν μέχρι το σταθμό του Λιαννοκλαδίου και από εκεί τους μετέφεραν σε ξενοδοχεία της Λαμίας. Στα ξενοδοχεία αυτά όμως, μας λένε, δεν υπήρχε φαγητό. Έπρεπε δηλαδή κάποιος να βγει και να αγοράσει, να βάλει χρήματα από την τσέπη του για να αγοράσει αυτό το φαγητό. Επομένως, καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν άνθρωποι εδώ οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν υπήρξε μέρημνα για τη σωστή φιλοξενία των ανθρώπων μετά από το απρόοπτο, τέλος πάντων, που προέκυψε. Δεν υπήρξε μέρημνα για σύντηση των ανθρώπων.
Ακριβώς όλα αυτά σύμφωνα με τα όσα είπαν πριν από λίγο στην κάμερα του Sky. Νομίζω είναι αγανακτισμένοι, θα το ακούσουμε και όλα στις δηλώσεις που μας έκαναν αργότερα. Και πρέπει να σου πω ότι η ώρα είναι 3 παρα 20 και ακόμη δεν γνωρίζουν πότε θα έρθει το επόμενο τρένο που θα τους πάει στη Θεσσαλονίκη. Είχαν πριν από λίγο μία ενημέρωση ότι αυτό θα γίνει μέσα στην επόμενη ώρα. Ακόμη όμως περιμένουν. Και όπως βλέπεις, περιμένουν στο κρύο. Η θερμοκρασία, το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή δείχνει 0 βαθμούς εδώ που βρισκόμαστε. Και όπως σου είπα, υπάρχουν μικρά παιδιά, υπάρχουν ηλικιωμένοι οι οποίοι παίρνουν φάρμακα και προσπαθούν ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Ό,τι έχει μείνει στον ένα, θα το δώσει στον άλλον για να μπορέσουν να περάσουν. Με την αλληλεγγύη, λοιπόν, να αλληλοβοηθηθούν οι επιβάτες αυτοί. Μας είπες, υπάρχει ενημέρωση για το πότε θα μπορέσουν να φύγουν? Υπάρχει κάποια έτσι σαφής ενημέρωση? Υπήρχε μία ενημέρωση πριν από λίγη ώρα ότι θα έρθει το δρομολόγιο μέσα στην επόμενη ώρα. Τελικά ακόμη δεν έχουν επιβεβαστεί. Μου λένε τώρα... Συγγνώμη, πείτε μας κιόλας μια κουβέντα για να καλησπέρα. Τα πάρετε εσείς καλύτερα. Μας ενημέρωσαν ότι 12 η ώρα θα μας παραλάβουν για να μας πάνε στους προορισμούς μας. Και ακόμα περιμένουμε. Έχουν περάσει σχεδόν 3 ώρες. Δεν έχουν εμφανιστεί κανένας. Έχουν κλειστεί μέσα. Έχουν περάσει 3 ώρες ακριβώς. Έχουν περάσει και ακόμα αναμένουμε. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει. Και δύσκολες οι συνθήκες, καταλαβαίνω, και μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι. Χωρίς υπάρχει θέρμανση, μια κυρία, έχει το παιδάκι. Χωρίς θέρμανση και χωρίς τοαλέτα. Από εχθές, από τις 12 και 20 που ξεκινήσαμε από Αθήνα. Τουλάχιστον να έρθει η αστυνομία να πάρει το παιδάκι με τη μαμά του, να το πάει στο προορισμό του. Είναι το λιγότερο που μπορούν να κάνουν. Πόσο χρονών είναι το παιδάκι, Έλλη? Το παιδάκι είναι μικρό, το παιδάκι πρέπει να είναι, είναι σε καρότσι, Εύα, πρέπει να σου πω, είναι πολύ μικρό παιδί, προσπαθεί να το ζεστάνει, έχει βάλει μια κουβέρτα πάνω από το παιδάκι, έτσι πάνω από το καρότσι, σε μια προσπάθεια να το ζεστάνει. Πάντως μας έλεγε ότι δεν μπορούσε μέχρι και σήμερα το πρωί ούτε να το ταΐσει, ούτε να το ζεστάνει. Ήταν πολύ δύσκολο αυτό που πέρασε. Είναι η γιαγιά του παιδιού, πρέπει να ενημερώσει τη μητέρα. Καταλαβαίνετε ότι περνούν έναν Γολγοθά όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ. Και είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό που μου λένε τώρα, ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι μετέβαιναν στη Θεσσαλονίκη για να δουλέψουν για το μεροκάματό τους. Έχουν χάσει ήδη 2 από αυτά τα μεροκάματα. Μάλιστα. Πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Δεν ξέρω αν ακούει κάποιος αυτή τη στιγμή εκεί στο Λιανοκλάδι, τουλάχιστον στους ανθρώπους που είναι μεγάλη σε ηλικία και τα πολύ μικρά παιδιά. Μιλάμε για ένα παιδί στο καρότσι. Έχει πάρα πολύ κρύο. Οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές και η ταλαιπωρία που προϋπάρχει επιβαρύνει πολύ περισσότερο τα πράγματα. Έλλη Κασόλη, σε ευχαριστούμε και σε ένα προς το παρόν. Θα επιστρέψουμε.